Η δαχτυλίωση είναι μία μέθοδο μελέτη που χρησιμοποιείται ευρέω σε όλο τον κόσμο για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τη ζωή των άγρων πουλιών. Εφαρμόστηκε πρώτη φορά για επιστημονικού λόγου από τον Χά Μόρτεν Σέντο το 1899 στη Δανία, ο οποίο τοποθέτησε μεταλλικά δαχτυλίδια χαραγμένα με αριθμού σε πουλιά. Η δαχτυλίωση μα δίνει πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τη ζωή και τη βιολογία των πουλιών, όπω οι μεταναστεύσει, οι περιοχέ φωλιάσματο, ανάπαυση, διαχείμαση και πτερόρεια, καθώ και άλλε ειδικότερε παραμέτρου τη ζωή των πουλιών, όπω για παράδειγμα. Άδειγμα, θνησιμότητα, πληθυσμιακέ μεταβολέ και μακροβιότητα. Κατά την περίοδο 2010-2015, συνεχίστηκε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείριση το πρόγραμμα δαχτυλίωση πουλιών που ξεκίνησε ήδη τη δεκαετία του 1990 με προτεργάτη τον Βέλγο ορυθολόγο Ντίμπιαρ Βάγκβε, αναδεικνύοντα το Δέλτα τον πρώτο υγρότοπο στην Ελλάδα σε αριθμό δαχτυλιόμενων πουλιών. Οι μέθοδοι που κυρίω χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα δίχτυα για τα στρουθιόμορφα, τα κλουβιά παγίδευση για τα υδρόβια, ενώ για κάποια είδη έγιναν και δαχτυλιώθηκαν επιπτώσεις νεαρών στις φωλιές. Την εξαετία 2010-2015 δαχτυλιώθηκαν συνολικά πάνω από 9.100 πουλιά. Τα περισσότερα από αυτά ήταν στρουθομοιόμορφα, τα οποία πιάστηκαν και κατόπιν δαχτυλιώθηκαν μέσω της μεθόδου των δικτυών. Ακόμη δαχτυλιώθηκε σημαντικός αριθμός υδρόβιων, συγκεκριμένα παπιών κεφαλαρίδων με την μέθοδο των κλουβιών με συνολικά πάνω από 830 άτομα. Στις νησίδες του υγροτόπου δαχτυλιώθηκαν στις θέσει αναπαραγωγή 330 άτομα. Κορμοράνων και γλαρονιών. Επιπλέον έγιναν δαχτυλιώσεις σε πελαργού στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα, τοποθέτηση δαχτυλιδιών και κολάρων σε βουβοκίκνου και δαχτυλιώσεις αγκαθοκαλυμάνων. Τέλο, σημαντικό αριθμό ασιμόγλαρων δαχτυλιώθηκε στη λιμνοθάλασσα Αρογή στη Ροδόπη με 1.350 άτομα.